ΠΑΕΚ ΑΕΚ, αγώνα στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη Σέντρα, η ΑΕΚ. Ο Άμπραχαμ θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Σέντρα από τον Γιούρτσο στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά από τον Τόμοβιτς, να η πρώτη ευκαιρία στον αγώνα. Καταγράφεται στο 7ο λεπτό με τον Σέρβο κεντρικό αμυντικό. Ρωσάλες έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Πρότσεκ, ευκαιρία με τον Γιούρτσκο. Έξω η μπάλα, πολύ μεγάλη φάση διπλή για την ΑΕΚ. 30 λεπτά μετά την πρώτη ευκαιρία της, το 37ο λεπτό. Εσπινόσα, γίνονται αρκετές κινήσεις και πέρασε πάρα πολύ ωραία πάσα και έγινε το σούτ στη συνέχεια από τον Ακοράν, που έκανε διαγώνια κίνηση στην περιοχή. Κόντρα η μπάλα, ακόμα ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Θα στείλει την σέντρα στην περιοχή για τον Τρισκόσκι. Έκανε την κεφαλιά, το πλασέ, η απόκρουση από τον Πρότσεκ. Να λοιπόν η πρώτη μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ραφαήλ Μάμα. Στο δεύτερο δοκάρι από κοντά, δεν μπορεί εκεί. Νομίζω ήταν ο Τρισκόσκι. Γύρισμα προς τα πίσω από τον Μιλίτσεβιτς. Εσπινόσα, το πλασέ απέναντι έξω. Που και η μπάλα θα φτάσει στο Ροζάλες. Πολλοί παίκτες της ΑΕΚ περιμένουν τη σέντρα. Πρόλαβε ο Πρόσεκ. Θα γίνει το σούτ από τον Εσπινόσα στη συνέχεια. Είναι πολύ άστοχο. Με δύναμη μπάλα. Απομάκρυνε. Και γίνεται το σούτ από μακριά. Γκολ, φοβερό γκολ. 1-0 η ΑΕΚ. Γκολ από τον Ροζάλες στο 68ο λεπτό. Στη δεύτερη προσπάθεια που προσπάθησε να νικήσει τον Πρότσεκ, τα κατάφερε. Τον είχε αναγκάσει μια έξοχη απόκρουση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο πετυχαίνει έναν γκολ φοβερό. Δείτε τον εδώ. Πολύ μακριά από την περιοχή, αφού έχει απομακρυνθεί η μπάλα από τον Τίμερμανς. Κάνει αυτό το δυνατό σουτ και αφού η μπάλα χτυπά στο δοκάρι, καταλήγει στο βάθος της εστίας και δίνει στην ΑΕΚ το πολυπόθητο προβάδισμα εδώ στο Μακάριο. 1-0 λοιπόν με τον Ροζάλες. Φανταστικό πράγματι το τέρμα, δυνατό σουτ. Έχει χτυπήσει κάπου η μπάλα και κατέληξε στα δίκτυα. Είχε πορεία προς την εστία. Σε πόδι αμυρωμένου έχει χτυπήσει η μπάλα για να καταλήξει στα δίκτυα. Ωστόσο, το γκολ πιστώνεται στον Ροζάλες γιατί το σουτ του ήταν προς την εστία. 1-0 λοιπόν με αυτό το υπέροχο τέρμα από τον Ροζάλες. Πολύ ωραία ο Σουμαόρο με αρκετούς παίχτες και με την άμυνα της ΑΕΚ σε ανισορροπία. Ο Σουμαόρο θα δώσει στον Μίλτς. Έγινε το σουτ, πέρασε η μπάλα από όλους, κατέληξε έξω. Αυτή είναι η πιο αξιόλογη φάση της ΠΑΕΚ στον αγώνα. Καταγράφεται στο 75ο λεπτό με τον Μίλτς. Χτελέστηκε στον Τούμπα, καταλήγει η μπάλα. Φωνάζουν οι της ΠΑΕΚ, έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Πέναλτι υπέρ της ΠΑΕΚ στο 79ο λεπτό. Για να δούμε εδώ την εκτέλεση. Δεν μπορώ να καταλάβω από εδώ. Για να δούμε σιγά σιγά παιδιά. Κεφαλιά από τον Καπαρτή, χτυπά στο δεξί χέρι του Άμπραχαμ νομίζω η μπάλα. Χτελεί ο Μπάμπιτς, 1-1 η ΠΑΕΚ στο 81ο λεπτό. Ισοφαρίζει με τον πρώτο της σκόρερ που φτάνει τα 3 γκολ. Δείτε ξανά εδώ την εκτέλεση από τον επιθετικό της ΠΑΕΚ με δύναμη. Ψηλά η μπάλα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Τούμπας. Στο κέντρο της εστίας, 1-1 λοιπόν. Σπινόσα θα βρει τον Τρισκόσκι, ο οποίος έπεσε στο έδαφος. Έχουμε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο 87ο λεπτό. Ο Τιάγκο είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα και έρχεται να τον μαρκάρει κάτω χαμηλά ο Δημητρίου. Εδώ ξανά προλαβαίνει, παίζει την μπάλα, βάζει το δεξί πόδι ο Δημητρίου. Εδώ ξαναβλέπουμε τον Τιάγκο να προλαβαίνει να παίζει την μπάλα, βάζει το πόδι κάτω. Στη συνέχεια έρχονται σε επαφή. Ο Τρισκόσκι εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, προβάδισμα για την ΑΕΚ. Στο 1 το γκολ του Τρισκόσκι στο πρωτάθλημα. Και με αυτήν την εκτέλεση του Ιβάν Τρισκόσκι σημειώνει το 2-1. Δραματική εξέλιξη στον αγώνα. 6 λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης ενώ εσείς ξαναβλέπετε την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Ιβάν Τρισκόσκι. Εδώ σε ύψος την μπάλα την έστειλε στην αντίπαλη περιοχή. Έχουμε πέσιμο στην περιοχή, νέο πέναλτι στο 95ο λεπτό. Δείτε την αντίδραση από τον Σεργίδη. Τρίτο στον αγώνα, δεύτερο για την ΠΑΕΚ. Ο Καπαρτής είναι, σηκώνει το πόδι του ψηλά. Είναι ο Τόμοβιτς. Θα το δούμε και από εδώ, πιο κοντινό πλάνο. Και τον βρίσκει στο κεφάλι, νομίζω δεν υπάρχει
αμφιβολία για την ορθότητα του σφυρίγματος. Απρόσεχτο παίξιμο από τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ δίνει τη δυνατότητα στην ΠΑΕΚ να στήσει την μπάλα για την εσχάτη των ποινών για δεύτερη φορά στον αγώνα. Εκτελεί ο Καπαρτής, 2-2 η ΠΑΕΚ στο 97ο λεπτό. Δεν χάνει ούτε αυτήν την ευκαιρία. Ο Καπαρτής σημειώνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα. Αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή γιατί ευστόχησε σε αυτό το καθοριστικό χτύπημα πέναλτι για την ομάδα του. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Χρυσοβαλάντη Καπαρτή και το 2-2 για την ΠΑΕΚ. Τώρα θα του δείξει και την κίτρινη κάρτα, ενώ εσείς βλέπετε την επαναληπτική προβολή. Και για να δούμε πόσος χρόνος θα προσθεθεί επιπλέον. Έγινε το σούτ από τον Άμπραχαμ, πέρασε η μπάλα από όλους, τέλος της αναμέτρησης.